Δήμαρχε, κατά πρώτον, προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Μιλάμε για καινούργια πράγματα, σαφώς, που ξεφεύγουν και από τη μέχρι τώρα λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα δύο σκέλη, καταρχήν, να δούμε. Το ένα έχει να κάνει με την κριτική που σας ασκείται και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, ότι κατά τον τρόπο που προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν τα έσοδα του Δήμου και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στη συνέχεια στις υποχρεώσεις του. Κατά πόσο είναι κοστολογημένο, πέρα από τις 450.000 ευρώ που είπατε ότι θα κοστίσει φέτος η μείωση των συγκεκριμένων τελών, που είναι ένα ζήτημα και ποιους θα αφορά αυτούς, πώς θα καλυφθούν δηλαδή από αυτό, η γενικότερη πολιτική που αναπτύσσει η Δημοτική Αρχή με μείωση τελών. Μιας και έχετε μιλήσει προηγουμένως και για τα μεγάλα ξενοδοχεία, μείωση τελών μέσω από την σύμπραξη σε κοινωνική επιχείρηση που θα αναλάβει την αποκομιδή, αλλά και σε μια σειρά γενικότερα με αυτή τη φιλοσοφία. Η μία πλευρά είναι αυτή. Και κατά δεύτερον, αν μπορείτε να υπολογίσετε σήμερα τι πόρους μπορεί να απορροφήσει ο Δήμος για να στηρίξει αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις, είτε από εθνικά κεφάλαια, αν υπάρχουν, αλλά και από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που από ό,τι φαίνεται ότι θα διατεθούν. Κοιτάξτε, σε αυτή την δύσκολη περίοδο οφείλουμε να προτάξουμε την αναγκαιότητα της κοινωνικής συνοχής. Σίγουρα το αναγκαίο που όλοι ζητάνε είναι οι προτάσεις και τα προγράμματα ανάπτυξης. Είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όμως, κανένας και ειδικά εμείς δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι αυτά από μόνα τους θα είναι στοιχεία που θα αναπτύξουν την κοινωνία και τον τόπο μας. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν πραγματικές δράσεις που αφορούν τους αδύνατους κρίκους της κοινωνίας μας, τις αδύνατες ομάδες, οι οποίες πρέπει και αυτές να υποστηριχθούν, ώστε η συνοχή στο σύνολο της κοινωνίας μας να είναι δεδομένη και από κοινού να πάρει την δική της πορεία προς την ανάπτυξη. Άρα τα μέτρα που αφορούν την κοινωνική αλληλεγγύη και την μέρημνα, μέσα στα οποία αναφέρονται και μέτρα για τη μείωση των τελών και των φόρων του Δήμου μας, είναι μέτρα αναγκαία. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έρχεται το δημόσιο και να λέει ότι στα ενοίκια που ενοικιάζει υποχρεωτικά με νόμο πρέπει οι ιδιοκτήτες να μειώνουν το ενοίκιο που ενοικιάζει ο Δήμος ή το Δημόσιο κατά 20% και ο Δήμος να μην προχωρά σε αντίστοιχες μειώσεις. Πολύ δε περισσότερο θα γνωρίζουμε ότι οι αυξήσεις των ενοικίων των δημοτικών καταστημάτων πριν από 3-4 χρόνια ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, πάρα πολύ μεγάλες, χωρίς να έχουμε αντιληφθεί τι επέρχεται, τι πρόκειται να συμβεί. Το ίδιο συμβαίνει και στα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. Οι επιχειρήσεις μας υφίστανται ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες. Εάν ο Δήμος δεν είναι αρρωγός σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση που υφίστανται συνέπειες οι επιχειρήσεις μας, πώς θα τους καλέσουμε να σηκώσουν το βάρος για μια νέα ανάπτυξη? Το ίδιο συμβαίνει και το βλέπουμε στις οικογένειες που πολλές φορές αδυνατούν να πληρώσουν τα δίδακτρα, τα τροφεία. Δεν μειώνουμε ισοπεδωτικά, όπως γίνεται από το κράτος, τα δίδακτρα και σε αδίκους και σε δίκαιους. Είδατε ότι καταθέτουμε μία συγκροτημένη πρόταση που τεκμηριώνει την ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης που έχει η κοινωνία μας και μέσα από εκεί μειώνουμε τα δίδακτα σε αυτούς, τα τροφεία σε αυτούς που έχουν ή και την ίδρυυση ή και την αποχέτευση σε αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες. Θεωρούμε ότι μία επιβάρηση της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου με αυτά τα μέτρα είναι στην ουσία μια δύναμη ενότητας της κοινωνίας μας, η οποία παράλληλα με ιδιαίτερα σοβαρά μέτρα καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και μάλιστα με καινοτόμες, θα έλεγα, δράσεις που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστες. Γιατί όταν μιλάμε για συνεργασίες, όταν μιλάμε για κοινοπραξίες,
Όταν μιλάμε για συνεργατικές, συνεταιριστικές ομάδες, αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι ενωμένη. Άρα δεν είναι αρνητικό το στοιχείο της μείωσης των τελών, αντίθετα θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι θετικό, γιατί ενώνουμε την κοινωνία, την οδηγούμε στο να κατανοεί και να καταλαβαίνει τον πόνο, αλλά και την ανάγκη που έχει ο κάθε πολίτης. Με αυτόν τον τρόπο συγκρατούμε τη συνοχή της, ώστε από κοινού και οι άνθρωποι που υφίστανται τις συνέπειες, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν τις δυνατότητες να εργαστούν, να δουλέψουν δημιουργικά και να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες στην οικονομία του τόπου μας. Το δεύτερο, σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που μπορεί να εισρέψουν. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε από τους ελάχιστους ή να μην πω μοναδικός δήμος που στο κεφάλαιο που σχετίζεται με την εργασία και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζουν την εξέβρεση θέσεων εργασίας και απασχόλησης, είμαστε από τους πρώτους. Είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι θα σταματήσουν τα προγράμματα των δομών του βοήθεια στο σπίτι, των δομών που υποστηρίζουν τους ΑΜΕΑ και αύριο και των δομών που υποστηρίζουν τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς προτάξαμε και ξεκινήσαμε από τους πρώτους στο να εμπεδώσει η κοινωνία το τι σημαίνει κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και πώς αυτή θα προωθηθεί. Και βλέπουμε σήμερα στον νόμο, δεν ξέρω σας το διαβάσω, στην εισηγητική έκθεση, σήμερα τροποποιείται το εξής. Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, η εισήγηση που θα ψηφιστεί σήμερα. Και λοιπές διατάξεις. Η σύγχρηση στην ελληνική πραγματικότητα, η έννοια της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως επισπεύδο φορέας του νομοθετικού πλαισίου, έθεσε ως πρωταρχική πολιτική του την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες ευνοϊκές συνθήκες για την στήριξη και ενίσχυση των υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο αυτό, στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 4019 του 11 του νόμου για τη ΧΙΣΕΠ, προβλέπεται η δυνατότητα των ΧΙΣΕΠ να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του ΕΕΔ για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Προκειμένου να εφαρμοστούν προγράμματα στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να δοθεί πραγματική όθηση στην ανάπτυξη του ΕΣΜΟΥ, η παρούσα διάταξη προβλέπει τη δυνατότητα του Υπουργείου να επιχορηγεί κοινωνικές επιχειρήσεις ώστε να τους παρέχει υποστήριξη κατά το στάδιο της έναρξης της λειτουργίας της. Κατά αυτόν τον τρόπο, πέραν των δράσεων ενίσχυσης του κλασικού τύπου επιχορηγήσεων και των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημιουργεί το θεσμικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στήριξης και ενίσχυσης των ΚΙΣΕΠ στο πιο δύσκολο στάδιο αυτό της δημιουργίας τους. Είναι αυτό που και ο Δήμος θέλει να κάνει. Η σημερινή οικονομική κρίση και η δυσκολία ανέβρεση αρχικών επιχειρηματικών κεφαλαίων ενισχύουν την αναγκαιότητα αυτή. Αυτό είναι από το εισηγητικό σημείωμα του Υπουργού, η εισηγητική έκθεση που ψηφίζεται σήμερα. Παράλληλα σήμερα ψηφίζεται μια άλλη τροπολογία που οι ΚΙΣΕΠ, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, αναλαμβάνουν πλέον μέσω του ΟΑΕΔ και μέσω των ασφαλιστικών ταμείων τέρμα οι δομές που ενισχύονται από το κράτος, την υποστήριξη των ασφαλισμένων μεγάλης ηλικίας οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθεια στο σπίτι ή και των ανθρώπων που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες και είναι ασφαλισμένοι. Αυτές είναι εξελίξεις τις οποίες εμείς προτάξαμε, προβάλαμε. Και οφείλω να σας πω στην επίσκεψή μου προχθές στην Αθήνα στην Γενική Γραμματέα Απασχόλησης, κατανόησαν την πίεση που δέχονται μόνο από την ΚΟ στην επίσπευση της σύσταση των επιχειρήσεων και ήδη σήμερα στον ίδιο νόμο τροποποιείται ο νόμος του Οκτωβρίου και επισπεύδονται οι διαδικασίες της σύσταση των επιχειρήσεων
που για να συστεθούν με τον νόμο έπρεπε να περάσουν 4-5 μήνες και γι' αυτό ακριβώς καθυστερούμε κι εμείς. Και σήμερα καθιερώνεται νέα διαδικασία που επισφέρει τις διαδικασίες της σύσθεσης των επιχειρήσεων. Πέρα από αυτό, είμαστε οι μόνοι που καταθέτουμε 11 έτοιμες με καταστατικά επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι μόνοι στην Ελλάδα. Παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλου από το 1 μέχρι το 11. Και είμαστε οι μόνοι που ερχόμαστε και λέμε αυτό που λέει εκ των υστέρων το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας, ότι ο Δήμος μας θέλει να βοηθήσει και να στηρίξει στα πρώτα βήματά τους αυτές τις επιχειρήσεις. Και έρχεται και το Υπουργείο Εργασίας και λέει με νόμο ότι μπορεί στα πρώτα βήματα της επιχείρησης να τη στηρίξει ώστε να πάρουν μπροστά οι παραγωγικές διαδικασίες. Θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον είμαστε πανέτοιμοι. Αλλά πέραν αυτού, οφείλω να πω και κάτι που το λέω δημόσια. Όχι ότι δεν εμπιστευόμαστε. Θέλω να πω ότι αν δεν στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και αν δεν ενώσουμε μόνο τις δικές μας δυνάμεις, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε. Το να περιμένουμε βοήθεια από το κράτος ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλοδεχούμενη, θα την διεκδικήσουμε, αλλά δεν είναι για μας το αναγκαίο. Το αναγκαίο είναι να ενώσουμε την κοινωνία και να προχωρήσουμε από μόνοι μας σε αυτά που επιλέγουμε και να στηρίξουμε όχι μόνο τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και τις κοινοπραξίες. Όλα αυτά τα έργα των 70 εκατομμυρίων και πάνω ευρώ, που θα τα πάρουν κάποιοι εργολάβοι, οφείλουμε να ενώσουμε τις μικρές μας οικογενειακές επιχειρήσεις, τις κατασκευαστικές ή του εμπορίου, να κάνουμε και να δημιουργήσουμε κοινοπραξίες. Ήδη έχουμε προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια στους επιχειρηματίες μας και κάποιοι ήδη έχουν αποφασίσει να κάνουν κοινοπραξίες, για να διεκδικήσουμε μέσα από την εποπτεία και τον έλεγχο που θα υπάρξει από την αναδιοργάνωση των τεχνικών μας υπηρεσιών, του να απορροφήσουμε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις τόπιου δυναμικού. Οι ομάδες παραγωγών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγκρίθηκε, το γνωρίζετε, η επένδυση για τη ΒΜΕΡ. 500.000 ευρώ. Εγκρίθηκε. Είμαστε στη φάση πλέον της υλοποίησης. Η ΒΜΕΡ δεν θα λειτουργήσει με ανθρώπους ανεκπαίδευτους. Ήδη προχωρούμε στην τακτοποίηση ενός του management, ενός επιστήμονα, νέου ανθρώπου και ενός οικονομολόγου και ζητάμε, θα βγούμε προς τα έξω και ζητάμε τεχνολόγο τροφίμων και εξειδικευμένο προσωπικό επιστημονικό για να δουλέψει αυτή την επιχείρηση που θα δώσει νέα αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο, θα δημιουργήσει ντόπιο κεφάλαιο στο θέμα της παραγωγής προϊόντων και βεβαίως θα είναι στοιχείο ανάπτυξης. Τα λέω αυτά γιατί θα πρέπει πλέον από εδώ και πέρα, και αυτό καλούμε να κάνουμε, καλούμε το να κάνουν οι νέοι μας, θα πρέπει να αρχίσουν να σκέπτονται δημιουργικές επιχειρηματικές δράσεις, καινοτόμες δραστηριότητες. Ο Δήμος μας τους παρέχει αυτή τη σειρά όλη των ακινήτων του. Ο Δήμος μας στην προηγούμενη συνεδρίαση έχει αποφασίσει να τους στηρίξει στα πρώτα βήματά τους οικονομικά, άρα η κοινωνία μας και οι νέοι πρέπει να αρχίσουν να σκέπτονται με πολύ σοβαρό τρόπο τις επενδυτικές δραστηριότητες τους.